κτίριο. Όπου τη μπαίνει στην Ελέκτρα. Για κτίριο, δηλαδή. Με πολύ ωραία συναισθήματα σου δημιουργεί. Είναι εικόνες για μια ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι η γέννα ίσως είναι το πιο σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στη ζωή της. Έτσι. Τι πιο σημαντικό έχεις κάνει στη ζωή σου. Τίποτα. Ή τι πιο σημαντικό θα κάνεις, εκτός αν κάνεις και μια δεύτερη γέννα. Δεν νομίζω να κάνεις κάτι πιο σημαντικό στη ζωή σου. Οποιοσδήποτε άνθρωπο, ξέρω εγώ. Είναι τόσο απλό που το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και όμως το πιο σπουδαίο. Δηλαδή, η διαδικασία της δημιουργίας νομίζω. Έτσι. Είναι τρομερά γοητευτικό. Νιώθεις ένας μικρός Θεός. Δεύτερο παιδί θα κάνετε. Δεν ξέρω, δεν είναι. Θα θέλετε δηλαδή. Άντε πάλι, σταμάτησε το. Ναι, να βγούμε για το δεύτερο παιδί. Δεν είναι γι' αυτό. Δεν είναι γι' αυτό. Έτσι είναι, δεν σταματάει. Ε, θα κάνω. Το ήξερα εγώ. Τι λέω, μόλι κάνω παιδί, μετά θα αρχίσουν τα ένα ίσον κανένα. Τι πρόβλημα υπάρχει και δεν κάνετε δεύτερο παιδί, Πεγκυζίνη, για πετά. Τι πρόβλημα υπάρχει και δεν κάνετε δεύτερο παιδί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε τρομερή αδυναμία στην Ηλέκτρα. Και δεν θέλετε να την μοιραστείτε με άλλον. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι κάποιο άλλο θα μα πάρει τα πράγματα. Στο σπίτι, ποιο το κρατάει πιο πολύ αγκαλιά, εσύ ή ο Γιώργο. Και οι δύο, εντάξει, το παίρνει ο Γιώργος πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Πόσο μηνών είναι? Είναι 5,5. Και μοιάζει τον Γιώργο. Πολύ. Θύλασες? Ναι. Μέχρι τώρα. Αλήθεια. Πριν 10 μέρες. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και πολύ λατρεμένη διαδικασία. Δηλαδή, ακούω κάποιες γυναίκες που λένε, α, παπά, εγώ δεν μπόρεσα. Καταλαβαίνω τις γυναίκες απόλυτα που δεν έχουν γάλα, δηλαδή έτσι είναι ο οργανισμός τους. Αλλά όταν έχεις και το θεωρείς κουραστικό, είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Εγώ το θεώρησα από τις πιο αγαπημένες διαδικασίες στη ζωή μου. Και το βράδυ πώς σου κοιμόταν ενώ θύλαζες? Δεν κοιμότανε και δεν κοιμόμασταν. Α, στην αρχή δεν κοιμόμασταν. Το μωράκι άρχισε να έχει πρόγραμμα μετά τους 2,5 μήνες. Εκεί στον τρίτο είχαμε πια. Κοιμάται. Ησυχάσει, ναι. Εμείς φτάσαμε στους 11. Φτάσαμε στους 11. Και ακόμα πρόγραμμα δεν έχουμε κάνει. Και ακόμα πρόγραμμα δεν έχουμε κάνει, δεν πειράζει. Είναι τα αγοράκια, είναι αλυτάκια από μικρά, ξέρεις, θέλουμε. Είναι, ναι, εντάξει, ως πάντων. Θέλουν τη μαμά τους περισσότερο τα αγοράκια. Και το απόλαυσες, ε. Αυτό τώρα ήταν σπόντα, ότι η κόρη μου είναι από τώρα. Όχι, όχι, ήταν. Όχι, ρε παιδί μου, και αυτό που βιώνουμε εμείς. Ότι ο μικρός κοιμάται με τη φέγγια, είπαμε μόνος μου, κατάλαβες. Ναι. Να κάνουμε. Για εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ όμως ότι είναι κοντά. Το να κοιμάται η Ηλέκτρα με τον Γιώργο, ε. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, τώρα κοιμάται στο δωμάτιό τη, στο κρεβάτι τη. Και ο Γιώργος είναι σε λίγο πάνω της πηγαίνει. Κλεφτά πάρα πολλές φορές. Μα με το που μπήκε μέσα, συγγνώμη τώρα, είχα πάει. Έτρεξε με το κινητό να δείξει. Και ήταν μια φωτογραφία που αυτή ήταν πολύ μουτρωμένη, ήταν θυμωμένη, ήταν έτσι μικρή. Ναι, γιατί ο μπαμπάς της κάθε μήνα της κάνει μια διαδικασία. Δηλαδή. Να τη βγάζει φωτογραφία στον καναπέ το παιδάκι, δεν μπορεί να κάτσει ακόμα. Α. Για κάτι δευτερόλεπτα, ίσα ίσα να βγάλει. Οπότε εκείνη την ώρα, αν είναι και αγουροξυπνημένη, είναι θυμωμένη. Α, θα κάνετε βίντεο μετά με τις φωτογραφίες αυτές. Θα μεγαλώσετε. Ωραίο. Λοιπόν, και πώς είναι η ζωή τώρα με το μωρό? Δηλαδή, ασχολείσαι μόνο εσύ, έχεις βοήθεια από τη μαμά και τα λοιπά, ή είσαι εσύ μάνα που είσαι από το πρωί με το βράδυ πάνω? Βοήθεια έχω, αλλά βασικά ασχολούμαι εγώ. Δηλαδή, είμαι μια μαμά που έχω αφιερωθεί στο παιδάκι. Δηλαδή, με πειράζει όταν φεύγω, γιατί έχω δουλειά να πάω κάπου. Ναι. Κάνω έτσι τη ζωή μου, ώστε να λείπω όσο περισσότερο μπορώ λιγότερο. Ευτυχώς είμαι τυχερή σε αυτό, γιατί και το στούντιο και οι πρόβες και η δουλειά όταν ξεκινήσει είναι την ώρα που το παιδάκι κοιμάται. Δηλαδή είναι μετά τις 10. Άμα φεύγει, δηλαδή τώρα που έφυγες, νιώθεις τύψεις μετά? Στην αρχή νιώθω έτσι λίγο περίεργα γιατί μου λείπει, αλλά να, σήμερα το πρωί, ας πούμε, σηκώθηκα πολύ πιο νωρίς και έτσι την πρόλαβα, παίξαμε. Το πρωί, έτσι το πρωινό της γεύμα και την ώρα που ήταν να κοιμηθεί, έφυγα πάλι. Και τώρα που θα γυρίσω πάλι θα την. Πόσες είναι οι περισσότερες ώρες που την έχεις αφήσει μόνη της? Οι περισσότερες ώρες που την έχω αφήσει, εννοείς χωρίς εμένα. Χωρίς εσένα, ναι, όχι μόνη της. Προσθέτω, δεν το παρατάσσω με το παιδί. Κοπέλα που με βοηθάει και την αγαπάει πάρα πολύ, που είναι και φίλη μου. Ήταν νομίζω προχθές που πήγα στη Γερμανία. Ναι. Για συναυλία πήγατε? Συνήθως, ναι. Στις οποίες συναυλίες πηγαίνω βράδυ και πετάω με την πρώτη πρωινή άϊπνη κατευθείαν από ό,τι είναι. Για να μην λείψω. Για να μην λείψω. Μόνο προχθές στη Γερμανία δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε, γιατί φύγαμε πρωί και γυρίσαμε την άλλη μέρα το μεσημέρι και νόμιζα πια ότι έλειψα μήνες. Μετά τον τοκετό, σε έπιασε έτσι κάποιο άγχος, κάτι σε υπερβολή ή όχι? Άγχος όχι. Όχι. Το μόνο μου άγχος ήταν ότι έπρεπε να μάθω όλα αυτά που θεωρούσα ότι δεν ήξερα. Και τελικά τα ξέρεις. Φυσικά εμπιστεύτηκα και μία ΜΕΑ που μου μάθε πάρα πολλά πράγματα, που νομίζω ότι η ιατρική συμβουλή, ας πούμε, και ο παιδίατρος της μικρής φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ, αλλά η πείρα που έχει μία ΜΕΑ
Νομίζω ότι δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Έτσι, ούτε η μαμά, ούτε η γιαγιά. Η αλήθεια είναι. Ναι, και σου δείχνει και τις πρακτικές τέλος. Τι με δυσκόλεψε περισσότερο, να έχω λίγη ψυχραιμία όταν το μωρό για κάποιο λόγο κλαίει. Δηλαδή εκείνη την ώρα να μην πάθω πανικό. Ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα το έμαθα, γιατί είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Αν εσύ δεν έχεις πανικό, την ώρα που το παιδάκι για κάποιο λόγο θα κλάψει και είσαι ήρεμος, το περνάς και ηρεμεί εύκολα. Σε γενικές γραμμές, η Ηλέκτρα είναι ένα μωράκι που δεν κλαίει πολύ. Δεν παραπονιέται. Ή μάλλον είναι εύκολο παιδί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Σαν πεινάει, αν αισθάνεται άσχημα, πονά τα δοντάκια της. Και εντάξει, του κάνεις τα γιατροσόφια σου και. Αυτό που λένε ότι, ας πούμε, μετά τη γέννα, οι γυναίκες περνάτε μια έτσι εσωστρεφή περίοδο. Άλλοι το ονομάζουν επιλόγια κατάθλιψη κτλ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο βαρύ. Πολύ σωστά το ονόμασες, γιατί λίγο έχει τρομάξει όλες τις γυναίκες από όχι, όχι. Το πράγμα. Είναι μια εσωστρεφής περίοδος. Υπάρχει. Είναι υπαρκτή. Εσύ πώς το βίωσες, δηλαδή, αυτό, ας πούμε. Είναι η αλλαγή των ορμονών. Ακριβώς, ναι. Είναι, συμβαίνει. Γι' αυτό εγώ δηλαδή, το είπα, εσωστρεφή περίοδος. Μια γυναίκα θα πρέπει να ενισχύσει αν δεν τη συμβεί, γιατί σημαίνει ότι. Τι έγινε, δεν γέννησε. Δεν ξαναήρθαν οι ορμόνες θέσεις τους. Άλλοι την περνάνε λίγο με περισσότερα νεύρα, με περισσότερη θλίψη. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το περιβάλλον, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η στήριξη του άντρα. Που αν σε αγαπάει και είναι δίπλα σου και καταλαβαίνει λίγο τα παραπάνω νευράκια σου ή το παραπάνω άγχος σου, το να διαχειριστείς σωστά το παιδάκι και να θεωρήσεις ότι τα κάνεις όλα σωστά. Ξέρεις, στη συνέχεια να ακούσει ένα μπράβο, 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 τι καλή μανούλα που είσαι, τι όλα τα μωράκια έτσι κάνουν, να μην ανησυχείς. Έτσι το περνάς πολύ ελαφρά. Και είναι και στον οργανισμό δηλαδή. Φυσικά, έτσι, γιατί ξέρω και γυναίκες που το έχουν περάσει έντονα και το μόνο που θέλουν είναι κατανόηση και τίποτα άλλο. Η γιαγιά, πώς είναι? Είναι και οι δύο γιαγιάδες, έχει δύο είναι γιαγιάδες. Όχι απλά ενθουσιασμένες. Τρελές. Και οι θείες και οι γιαγιάδες είναι. Οι οποίες είναι οι καταλληλότερες για να το βγάζουν από το πρόγραμμά του. Δεν καταλαβαίνουν το παιδάκι το έφαγε ή το παιδάκι είναι η ώρα ύπνου του. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουμε κανένα ρόλο εμείς στη ζωή τους πια. Δεν τους νοιάζει να έρθουν να δουν εμένα ή τον Γιώργο. Ναι. Και βέβαια δεν τους νοιάζει και ποιο είναι το πρόγραμμα του παιδιού. Από τη στιγμή που έρχονται οι γιαγιάδες, πρέπει να είναι το παιδί σε ετοιμότητα να παίξει. Πες μου κάτι. Η σχέση σας με τον Γιώργο. Εντάξει, έχετε βιώσει μια τεράστια κοινή χαρά. Αλλά η σχέση, γιατί λένε, ας πούμε, ότι πολλές φορές όταν έρχεται το παιδί, η προτεραιότητα όλων των ανθρώπων είναι το παιδί, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η αγάπη σου για τον άντρα σου ή αντίστοιχα η αγάπη του Γιώργου για σένα, ας πούμε. Το έχετε αυτό αντιληφθεί? Και πώς το περνάτε με χιούμορ, ας πούμε, ή. Το περνάμε με χιούμορ, γιατί λέμε ποιον αγαπάς περισσότερο και τους δύο. Ναι. Σε ποιον έχεις αδυναμία, στην Ηλέκτρα. Μάλιστα. Λέμε έτσι. Και οι δύο όμως, είναι και των δύο η απάντηση. Ότι αυτή. Η αγάπη είναι η ίδια, αλλά. Δεν αγαπάς πιο πολύ τον άνθρωπό σου. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς έτσι δεν το έχετε βιώσει. Δηλαδή, ότι με τον άνθρωπο που έχεις φτιάξει αυτόν τον άνθρωπο δεν σημαίνει πια πολλά περισσότερα για σένα από ό,τι σήμαινε πριν, ας πούμε, που απλά ήταν. Σαφώς. Αλλά συγκριτικά με το παιδί. Ερωτικός σύντροφος. Τι συγκριτικά με το παιδί? Ποιο είναι δυνατόν να αγαπάς τον άντρα σου σαν το παιδί σου ή να αγαπάς το παιδί σου σαν τον άντρα σου? Είναι άλλη αγάπη, μωρέ, το αγάπες, φυσικά. Είναι άλλη αγάπη της μάνας σου, άλλη αγάπη του συντρόφου σου, του ανθρώπου σου. Εγώ στη το ζωή. Παιδί απάντησα όταν μου κάνω. Η Φέη απαντάει το παιδί πάντως. Είναι ξεκάθαρη η Φέη. Εγώ είμαι σε δεύτερη μοίρα, μην πω σε τρίτη. Αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να είναι άλλη αγάπη και διαφορετικό, αλλά είναι το παιδί, τελείως. Σαν το παιδί σου δεν αγαπάς τίποτα. Είναι αυτό που έχει βγει από μέσα σου, παιδιά, ειδικά τη γυναίκα. Αλλά θεωρείς πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή σου μετά το παιδί σου ακριβώς αυτόν που έχεις κάνει το παιδί σου. Πάντως ο Γιώργος έχει, τουλάχιστον από αυτό που εμείς τον έχουμε, εσύ σαφώς ναι. Έχετε άλλη σχέση. Ρε παιδί μου, φαίνεται ένας άνθρωπος που είναι βαρύς. Δεν είναι, ξέρεις. Είναι βαρύς άντρας. Δεν είναι κομιλφό. Και τώρα όλα αυτά που ακούω και από κοινούς γνωστούς ότι ασχολείται τόσο πολύ, είναι ωραίο. Όχι, θα σου έτσι εξηγήσω, ήτανε, ή θα σου εξηγήσω με το γιατί παιδί. Φαίνεται βαρύς. Γιατί συχαίνεται τις φωτογραφίες και τις κάμερες. Πράγμα που εμένα είναι μέρος της δουλειάς μου. Αλλά δεν είναι μέρος της δικής του δουλειάς. Γιατί το μέρος άντρας. Η δική του δουλειά είναι να είναι πίσω από τις κάμερες. Και να καλύπτει είναι όλα όσα θα γίνουν. Είναι δεν... στο management, είναι σε όλα αυτά. Είναι στην προετοιμασία για να βγει όλο αυτό το πράγμα προς τα έξω. Είτε αυτό είναι στη σκηνή, είτε είναι σε εκπομπές, είτε είναι σε, σε φωτογραφίες. Εμένα η δουλειά μου λοιπόν είναι αυτή. Εκτίθεμαι στα μέσα και οφείλω. Και είμαι και σαν άνθρωπος έτσι, δεν προσποιούμε. Δηλαδή, όταν είμαι χαμογελαστή σε μια κάμερα ή σε ένα φωτογράφο που θα έρθει να με βγάλει μια φωτογραφία, εκείνη τη στιγμή τον θεωρώ μέσο συνεργάτη μου. Δεν μου βγαίνει δηλαδή προσποιητά αυτό για να φανώ στον κόσμο. Ήμουν Γιώργο... κοινωνικό παιδί από μικρή. Ο Γιώργος λοιπόν θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο παραβίαση. Γιατί σου λέει εντάξει, σαν είναι η δουλειά σου. Εγώ, επειδή δεν είμαι μόνο συνεργάτη σου, μάνατζερ σου, παραγωγός της δουλειά σου,
πρέπει να το τραβήξω αναγκαστικά αυτό. Συμβαίνει και σε άλλα ζευγάρια, ξέρεις. Σωστό. Γιατί δεν είναι. Δεν άλλαξε με, με τον ερχομό της μικρής όμως. Ή όχι, πάντα ήταν. Θεωρώ ότι πάντα ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος νευρίαζε μόνο με αυτούς που δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά. Και είναι βαρύς στους φωτογράφους, γιατί δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον τραβάνε φωτογραφίες ή να τον τραβούν οι κάμερες. Και έχει όλο το δικαίωμα γι' αυτό, σωστό. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Δεν είναι τραγουδιστής. Δεν το λέει, το βαρύς εννοώ βαρύς άντρας. Θεωρώ ότι είναι. Καμία σχέση. Δεν είναι. Όχι. Πέγγι, να σου πω κάτι. Παιδική χαρά ήμασταν και πριν μέσα στο σπίτι βλέπω, και ναι. Τώρα με το παιδί. Πιο πολύ, δεν ξέρω το αν τσαντίζεται που το λέω αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Τέλεια. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δείχνει προς τα έξω. Ξέρεις, καμιά φορά οι πιο ευχάριστοι και οι πιο γλυκείς άνθρωποι προς τα έξω είναι βαρύς πιο μονόχνοτοι στο σπίτι. Ναι, εμείς πάντα στο σπίτι περνούσαμε καλά. Γι' αυτό και δεν είμαστε πολύ του έξω, αν έχετε παρατηρήσει. Σωστό. Γι' αυτό και πολύ σπάνια μας βλέπετε. Τι κάνετε δηλαδή. Δηλαδή εννοώ ότι η αγαπημένη μας ασχολία δεν είναι όχι σε ποιο μπαράκι θα πάμε σήμερα ή που θα πάμε έξω να φάμε. Είναι άντε μετά τις ειδήσεις να έρθει η ώρα να χουζουριάσουμε, να δούμε τα DVD μας, να άμα δεν κάνουμε διατροφή ας πούμε να τσιμπήσουμε. Μαγειρεύεις στο σπίτι παγιδικό. Ή παραγγέλνετε. Μαγειρεύεις εσύ ή παραγγέλνετε. Πολύ σπάνια μαγειρεύω. Όχι. Παραγγέλνετε συνήθως. Όχι, έχουμε... άνθρωπο που μας μαγειρεύει σπίτι. Έχουμε και μαμάδες που μας μαγειρεύουν καταπληκτικά. Ξέρουμε και μαγειρεύουμε και εγώ και ο Γιώργος. Απλώς δεν το κάνουμε τόσο συχνά λόγω της δουλειάς μας. Να σου πω κάτι. Στο Γιώργο έχεις απόλυτη. Ούτε και καθόλου. Μισό-μισό είναι κάπου το θέμα. Ναι. Επαγγελματικά στο Γιώργο. Έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ας πούμε, θα σου επιλέξει τα τραγούδια, θα σου κλείσει τις συνεργασίες, θα σου επιλέξει εμφανίσεις. Ναι, έχω πολύ εμπιστοσύνη και όλα γίνονται σε συνεργασία. Και ο κώδικας μας για αυτή την συνεργασία, που έχουμε τέλεια συνεργασία, παρόλο που πολλές φορές διαφωνούμε, αλλά είναι δημιουργική η διαφωνία μας, είναι ότι, λοιπόν, στο δίσκο, ας πούμε, δεν θα μπει κανένα τραγούδι που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι και οι δύο. Ναι. Ανεξάρτητα αν αυτό γίνει επιτυχία ή όχι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή είναι η απόλυτη συνεννόηση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μου επιβάλλει ο Γιώργος να δουλέψω με κάποιο καλλιτέχνη ή να πω κάποιο τραγούδι που εγώ δεν θα θέλω με τίποτα. Δεν θέλει ποτέ να με διαφωνία δεν υπάρχει ποτέ, ας πούμε, επαγγελματική. Βεβαίως και υπάρχει, αλλά όταν υπάρχει διαφωνία υπάρχουν και τα αντίστοιχα επιχειρήματα. Και συνήθως ποιο περνάει μετά στη διαφωνία. Όχι, το θέμα είναι ότι αν ο Γιώργος με πείσει με τα επιχειρήματα που συνήθως έτσι γίνεται, στο τέλος συμφωνώ κι εγώ. Mm. Και το αντίστοιχο επίσης. Δηλαδή, όταν για κάποιο λόγο δεν θέλω να κάνω κάτι και το εξηγήσω γιατί. Θα πει okay. Εκείνος καταλαβαίνει γιατί. Η ταύτιση δεν είναι τόσο δημιουργική όσο η διαφωνία. Γιατί η ταύτιση θα φέρει ένα μονόδρομο. Συμφωνώ απολύτως. Η διαφωνία. Αλλά αυτά θα φέρει τα αντιμετωπίζουμε με χιούμορ εμείς. Και στο σπίτι σε ειδικά για τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν γίνει. Και όσον αφορά τραγούδια και όσον αφορά συνεργασίες. Ναι. Λέτε πολλές φορές που εγώ μπορεί να είμαι αρνητική σε κάτι στην αρχή. Ο τρόπος που αντιδρώ είναι το αστείο μας μετά, αφού η συνεργασία έχει γίνει και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στο σπίτι συμβαίνει αυτό, δηλαδή στα προσωπικά, ας πούμε, ποιος, εκεί αποφασίζει ποιος από τους δύο. Τι θα φάμε, πού θα πάμε, πού θα, ξέρω εγώ τα... Έχουμε πολύ αρμονική σχέση και ευτυχώς ταιριάζουμε πάρα πολύ. Πόσο χρόνια είστε μαζί? Στα 16 πάνω. Είστε μαζί 16 χρόνια. Όχι, κλείσαμε τα 16 στις 5 Ιανουαρίου, που ήταν και η μέρα που τα φτιάξαμε. Και πόσα χρόνια παντρεμένοι? Τέσσερα. Τέσσερα. Δεν πολλά τα... Το μωρό θα το βαφτίσει ο Ηλιάς. Εντάξει, το θέμα είναι τα χρόνια που είμαστε μαζί, ναι. Πότε θα το βαφτίσετε? Δεν έχουμε πει ημερομηνία ακόμα, αλλά φαντάζομαι τέλος καλοκαιριού. Και πού? Δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Δεν το έχετε αποφασίσει. Μάλιστα. Ωραία. 16 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά πια για να μην συνεννοήσω με τον άνθρωπό σου με ένα βλέμμα, ας πούμε. Που εσύ ουσιαστικά ορίμασες και μέσα σε αυτή τη σχέση σου, να ήσουν ναι, τσιρίκα. Εγώ μεγάλωσα μέσα σε αυτή τη σχέση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Και ο Γιώργος μίκρινε μέσα σε αυτή τη σχέση. Σωστό και αυτό. Είναι αυτά οι αδικίες. Επίσης τον είπα, τον βλέπω, έχει αδυνατήσει, έχει η εγκυμοσύνη και ο ερχομός του παιδιού. Σας έχει κάνει και τους δύο κούκλους. Πραγματικά, μας έχει κάνει πολύ ευτυχισμένους. Θα μου πεις και μετά και μετά για τα κιλά. Θα δούμε πρώτα νηφικά. Μπάμπαρη, πολύ ωραία.